Είμαστε στη Βόρεια Εύβοια και αυτή είναι η Καστανιώτη. Η Καστανιώτησα βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του όρου Στελέθριο, σε υψόμετρο 285 μέτρα. Του προφήτη Ελισσαίου, ένα μοναδικό εκκλησάκι στη γύρω περιοχή. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του χωριού αποτελείται από πρόσφυγες του πόντου. Φαίνεται από τα διάφορα στοιχεία που έχουμε βρει, ήταν αντικείμενο αγροπολισιών. Στην αρχή ήταν τσιφλίκι Τούρκου. Το 1833 όμως το αγόρασαν Άγγλοι έμποροι. Το 1938 μαζί με τα χωριά Γαλατσάδες και Γαματριάδες το αγόρασε το χωριό ο Γάλλος κτηματίας Πέτρος Δίκαιος Τιές. Στη συνέχεια πούλησε το χωριό στον Άγγλο ιερέα Ερίκο Δανίλ Λέιβς, ο οποίος ο τάφος του βρίσκεται έξω από το ναό της Αγίας Παρασκευής. Εδώ βρισκόμαστε στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που είναι η πολύοχος του χωριού. Το 1861 πούλησε το χωριό στο Γάλλο Φελίξ δε Μιμών και το 1925 ήρθαν στο χωριό πρόσφυγες από τα βάθη της Μικράς Ασίας που εγκαταστάθηκαν στο κάτω μέρος του χωριού, όπου έφτιαξαν τον οικισμό τους και τον ονόμασαν Νέο Εγγύν σε ανάμνηση της πατρίδας τους. Καταρχήν στην Τουρκία ήταν 4 χωριά. Πώς έχουμε εδώ την Ιστιαία και τα χωριά είναι Καστανιώτησα, Χαλτσάδες και Ματριάδες. Αυτή το Εγγύν που λένε είναι το σημερινό Κεμαλιγέ, έτσι λέγεται. Είναι στα βάθη της Τουρκίας, είναι στο νομό Έρζιγκαν. Περίπου έτσι για να γίνει κατανοητό, εκεί που είναι η Τραπεζόντα, φαντάσου δύο νομούς πιο κάτω. Πιο κάτω, ναι. Και μετά είναι δύο νομοί πιο κάτω που τελειώνει η Τουρκία. Πάει η Αϊράν, η Ράκη προς τα κάτω. Αυτοί έφυγαν από εκεί το 1924 στις 16 Αυγούστου. Έκαναν τη γιορτή της Παναγίας και την άλλη μέρα το μαζέψανε και φύγανε. Σκέψου εκείνα τα χρόνια τώρα που δεν υπήρχε οδικό δίκτυο και τέτοια, η μετακίνηση, οι εικόνες, όλα ό,τι έφεραν έγιναν με καμήλες και με κάρα με βόδια. Έκαναν αυτή τη διαδρομή περίπου στις 2 εβδομάδες. Ναι. Από εκεί μπήκανε στο καράβι Εύξηνος Πόντος και ήρθαν στον Πειραιά. Το χωριό γιατί το πάνε Καστανιώτησα? Το κάτω του χωριού των προσφύγων, η αρχική του ονομασία ήταν Νέο Εγγύν. Ναι. Ήταν οικισμός ο οποίος ήταν στην κοινότητα Καστανιώτησας. Καστανιώτησα ήταν όλο το χωριό. Ναι. Ο οικισμός εδώ λεγόταν Νέο Εγγύν. Την ονομασία του Εγγύν στην Τουρκία. Εδώ ισχύει ότι είχαν πολλές καστανιές και το πανεκαστανιώτησα. Κοίταξε, το αποδίδουν λόγω της ονομασίας.
Δεν έχει βρεθεί κάποιος να πει ναι, τότε εκεί είχαν ξυλεύσει καστανιές, ας πούμε. Οπότε υπάρχει κάτι σε χαρτί ότι... Σου άρεσε το βίντεο, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, μια κοινοποίηση και ένα like. Μέχρι την επόμενη φορά.